εκ μέρους της ΟΦΣΑ και των 23 σωματείων και ενώσεων ΕΒΕΝ στην Αττική χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση. Τιμάμε την 8η Μάρτη, την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, ημέρα μνήμης και αγώνα των εργαζόμενων γυναικών σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα αυτές τις ώρες το μυαλό μας βρίσκεται στις χιλιάδες ξεριζωμένες οικογένειες, γυναίκες, άντρες και παιδιά που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σύνορα, στον Εύρο και στα νησιά του Αιγαίου. Είπα να το Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις τους που δημιούργησαν το πρόβλημα, που διαμέλησαν χώρες, που ξερίζωσαν λαούς, τώρα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τα κύματα των προσφύγων. Όλοι αυτοί έχουν πρωτοστατήσει στο αιματοκύλισμα της Μέσης Ανατολής για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους στον ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις όπως η Ρωσία ή και η Κίνα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η τουρκική κυβέρνηση διαπραγματεύεται τώρα με τη ΣΥΠΑ όσο και με τη Ρωσία, αμφισβητεί τα σύνορα της περιοχής και τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο καλύτερος σύμμαχος αυτών των δυνάμεων είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις. Είναι όσοι επιδιώκουν να στρέψουν τον ελληνικό λαό κατά των θυμάτων των πολέμων, της εκμετάλλευσης, της προσφυγιάς. Η αναγκαία φύλαξη των συνόρων στον Εύρο δεν μπορεί να συνοδεύεται με απανθρωπιά. Δεν μπορεί να γίνεται λόγος για εκτοπισμούς προσφύγων σε ξερονήσια. Οι τελευταίες εξελίξεις αποτέλεσαν ευκαιρία για να βγουν από τις τρύπες τους διάφορα φασιστοειδή, εθνικιστικές, ρατσιστικές φωνές. Και από αυτό το βήμα... Να φύγουνε οι φάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι φάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Και από αυτό το βήμα καλούμε τις γυναίκες, το λαό, να απομονώσει το δηλητήριό τους. Όποιος νοιάζεται για τα παιδιά του, νοιάζεται για τα παιδιά όλου του κόσμου. Δεν τα θέλει πνιγμένα στο Αιγαίο, δεν τα θέλει αμόρφωτα, πεινασμένα και φοβισμένα. Με την πάλη μας δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες, στους λαούς της περιοχής. Αντιπαλεύουμε τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, είπα να το Ευρωπαϊκή Ένωση και την εμπλοκή της χώρας μας. Το κάλεσμα της κυβέρνησης, της Frontex και στο ΝΑΤΟ... Όχι στο μισό των εθνικιστικών, αλληλεγγύη στο όπλο των λαών. Όχι στο μισό των εθνικιστών. Της κυβέρνησης, στη Frontex και στο ΝΑΤΟ δήθεν για να υπερασπίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα δημιουργεί μόνο νέους κινδύνους. Οι αυταπασχολούμενες και αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες δεν πρόκειται να υποδεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες τους μακελάρδες των λαών όπως μας λένε οι κυβερνήσεις. Δεν θα θυσιάσουμε το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας προσδοκώντας μια δήθεν ανάπτυξη του τζίρου των καταστημάτων μας από το ματωμένο δρόμο της ανάπτυξης. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι αυταπασχολούμενες δίνουμε καθημερινά σκληρό αγώνα ώστε να ανταπεξέλθουμε στις ατέλειωτες επαγγελματικές και οικονομικές υποχρεώσεις, στις υποχρεώσεις στο σπίτι, στη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων. Λέμε ως εδώ, δεν θα ζήσουμε έτσι. Μπαίνουμε στον αγώνα για να σταματήσει αυτή η ασχήμια. Λαστιχό ζωή! Ουρανό σου τώρα για την ανατροπή. Λαστικό ωράριο, λαστικό ζωή. Ουρανό σου για την ανατροπή. Καλούμε λοιπόν τις γυναίκες αυταπασχολούμενες να πυκνώσουν τις γραμμές των σωματείων μας, των ενώσεων επαγγελματιοτεχνών και εμπόρων, τους γυναικείους συλλόγους, για να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας στην προστασία της μητρότητας, στον ελεύθερο χρόνο, στην ανάπαυση που σήμερα φαντάζουν πολυτέλεια.
Περνάμε ατέλειωτες ώρες στα μικρομάγαζά μας. Πασχίζουμε να συνδυάσουμε εργασία και μητρότητα, πνιγμένες στο άγχος και στην αβεβαιότητα. Οι περισσότερες από μας αναγκαζόμαστε μέχρι και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μέσα στο μαγαζί μας. Γιατί οι Δήμοι θέτουν εμπόδια για την εγγραφή των παιδιών αυταπασχολούμενων στους βρεφονδιακούς σταθμούς με βάση την ασφαλιστική ενημερότητα. Η δική μας συμμετοχή στα σωματεία και η συλλογική δράση μπορεί να δώσει νέα όθηση, νέα δυναμική στην αποτελεσματικότητα της πάλης. Για να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια, το άγχος να ανταποκριθούμε στο τέλος επιτιδεύματος, στον ένφια, στα αντικειμενικά κριτήρια, στα υπέρογκα δημοτικά τέλη, στο πανάκριμο ρεύμα, στους άδικους έμεσους φόρους. Αντλούμε δύναμη από τις κινητοποιήσεις της ΟΦΣΑ μαζί με τα εργατικά σωματεία, γυναικείους συλλόγους της ΟΓΕ για να υπερασπιστούμε τις συναδέλφισες και τους συναδέλφους που αντιμετώπισαν τον κίνδυνο κατασχέσεων στην πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη. Από την έμπρακτη αλληλεγγύη και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να υπερασπιστούμε τους επαγγελματίες που πλήγηκαν στη μάνδρα, στο μάτι. Από την κοινή δράση που αναπτύξαμε στο εμπόριο για να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας στην κυριακάτικη αργία. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας.